μια συνέντευξη τύπου που των αγροτικών συλλόγων της Βορείου Ελλάδος και έχουμε και από τη Θεσσαλία συμμετοχή, υπό την αιγίδα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, κάτω από τα ζητήματα που προκύπτουν το τελευταίο διάστημα στην αγροτική κτηνοτροφική παραγωγή όσον αφορά και έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής, τις τιμές παραγωγού. Παρόλο που η κυβέρνηση τώρα σε λίγες ημέρες από την ΔΕΘ μέσω του Πρωθυπουργού θα εξαγγείλει διάφορα μέτρα, εμείς αντιμετωπίζουμε σημαντικό ζήτημα στο κομμάτι της παραγωγής, ουσιαστικά στο κομμάτι της επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών. Τα ψίχουλα που δόθηκαν στην επιστροφή φόρου πετρελαίου δόθηκαν σε ένα στους 4 συναδέλφους, δεν το πήραν αυτό. Αυτά τα ψίχουλα που δόθηκαν μόλις 70 εκατομμύρια για 300.000 αγρότες, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση 450 εκατομμύρια δίνει αφορολόγητο πετρέλαιο σε εφοπλιστές, κλείνει κάρχες. Πήραμε το προηγούμενο διάστημα στα χέρια μας λογαριασμούς της ΔΕΗ που τους είδαμε 3 φορές επάνω σε σχέση με τους λογαριασμούς που είχαμε στο παρελθόν. Από 7 λεπτά που ήταν το αγροτικό ρεύμα η κιλοβατόρα πήγε στα 21. Εμείς ζητάμε ως αγροτικό κίνημα, οργανωμένο αγροτικό κίνημα, να παραμείνει η τιμή στα 7 λεπτά. Βασική προϋπόθεση βεβαίως είναι να καταργηθεί το ενεργειακό χρηματιστήριο, όπως και η ρήτρα των ρήπων, προκειμένου η τιμή στο αγροτικό ρεύμα να παραμείνει στα 7 λεπτά. Οι τιμές που παίρνουν κύριε εδώ πέρα στην περιοχή μας τα φρούτα είναι κάτω του κόστους, κάτω του κόστους παραγωγής. Τα εργοστάσια και τα κέντρα, τα συσκευαστήρια μία ημέρα παραλαμβάνανε, 3 ημέρες δεν παραλαμβάνανε προκειμένου να πιέσουν τις τιμές. Σάπισαν τα προϊόντα μέσα στα χωράφια και σε καμία περίπτωση δεν καλύφθηκε το κόστος παραγωγής. Γι' αυτό και οι καταστροφές υπήρχαν με τις τελευταίες βροχοπτώσεις, γι' αυτό και πάγιο αίτημά μας είναι η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, προκειμένου να καλύπτει στο 100% τις ζημιές που προκαλούνται από όλα τα αίτια, από πάσα νόσο και αιτία, προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Γι' αυτό και σήμερα, στο επόμενο διάστημα, στο αμέσως επόμενο διάστημα, πρώτος σταθμός είναι στις 10 του Σεπτέμβρη δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού 6 ώρα στην πλατεία ΧΑΜΦ μαζί με τους υπόλοιπους μαζικούς φορείς. Στα τέλη του Οκτώβρη θα συνεχίσουμε στην Αγκρότικα, αλλά και το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σε συντονισμένη δράση αγροτική σύλλογη κάτω από τις μεγάλες καταστροφές που προκλήθηκαν κύριε στη ροδακινοκαλλιέργεια, στις χαμηλές τιμές, σε συντονισμένη δράση, να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, σε τι κινήσεις προκειμένου να συνεχίσουμε να είμαστε στα χωράφια μας.